Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου ημίν, άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Την εξαστέλεχον μαρτύρων φάλαγκαν, ασματών άνθεση ανεφημίσομεν, ως καθαιρέτας του έκθρου και στήλους της ευσεβίας, θυρσο και Φιλήμωνα και στερών Απολώνιων, Ανδριάνων Καλλινίκων και των ένδοξων Λευκίων, Φτήγαρ ουρανίων χαρίτων, κόσμων πισεύρουσα την έγκλην. Δόξα Πατρί και Υιό και νίκαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσητεύσασαν την σωτήριαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεωτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσατο ημάς, εκθωράς ως φιλάνθρωπο. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχθρού καταβαλών το αδίστακτο θράσος δυνάμει θεϊκή, παμακάριστε θύρσε Ανδρίος υπέμεινας, πολυόδυνα βάσανα, ξέση σώματος, θυρών αγρίων οδόντας, γεύση πρίωνος, και του αυχένου σου τρίζειν, διό και δε δόξαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχθρού καταβαλών το αδίστακτον θράσος, δυνάμει θεϊκή, παμακάριστε θύρισε, Ανδρίος υπέμεινας, πολυόδυνα βάσανα, ξέσιν σώματος, θυρών αγρίων οδόντας, γεύσιν πρίωνος και του αυχένου σου τμήσιν, διό και δε δόξασε. Λόγησε δάφησας και των ειδόλων αών και ίσχυνες άπαντας του λίθους είναι Θεούς, πανάριστε φάσκοντας, όθεν και μαρτυρίου διανύσας τα στρίβους, ήρθει ως πολυνίκης, ισχυνώματα δόξης, συγχαίρι με τα Αγίων, αηθήρσε πολύ άθρε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νομιμοσύνησας το πολυόδυνον, αγώνων στάδιων και πλανήν ίσχυνας, ειδόλων θύρσε θαύμαστε, ο πλήτας επτε Κυρίου, όθεν και απειλυφάς, καταξίας των άθλιων, νίκης της τιμίας σου, εκχειρός του παντάνακτος, Χριστού ονήν πρεσβεύεις διδώνε, πάσιν υγείαν κατάμφω. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον.
ότι την ανομία μου κολλινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου σε δύο παντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιό σε πίσω, όπως άντε και ό,τι σε δουλώ και νικίε σε εντοκρινέστε. Η δουγάρη ανομία συνελήφθη και η αμαρτία σε κίνηση σε μημήτρη. Η δουγάρη αλήθεια ανεγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάν. Ραντίζουμε ισόμπο και καθαριστήσουμε, πληνίζουμε και περχιόν ελευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ώστε τα περιμένω. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομίας με εξάλληψαν καρδία καθαρά κτήσαν ενεμή ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησαν τις εγκάτων. Μία πορισμένα του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία ανταλήσαμε μου. Απόδες με την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα διαμονικό στήριξαμε. Διδόξαν μου στα σωδούς και σε βίσαι επίσης επιστρέψε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου γελί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες, θυσία να το κάνω, λοκαυτό με το κευδοκής, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξεδανός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσε από το θυσιαστήριο σου Μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν μαρτυρικές αγλαΐες στο θεϊκό θρόνο παριστάμενη και τις θείες αστραπές αθλητέ λαμπόμενοι ημάς του υμνούντας την ημών μνήμην φωτίσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν κάλος το θείον ποθούντες βίου τερπνά ισουδέν υγίσαστε αθλοφόροι του Χριστού και θανόντες σώμα τη ζωήν ατελεύθητον, ευρύν κατηξιώθητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν, της αθεΐας την πλάνη θεοβρεπός αθλοφόροι μάρτυρες, στυλιτεύσαντες πολλών, το πόνον υπεμείνατε πειράν, την άπνον ζωήν νυν απειλήφατε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες υπερφυός ακτήσει του Παντουργού, ελαμφθήσει πνεύματος αθεΐας στο βαθύ σκότος εξυφάνισες Χριστού, αθλοφόρε θαυμαστέ, θύρισε μακάριε. Και νυν και οίκης τους αιώνας τον αιώνα, μην των απερίγραπτων λόγων περιγραπτών. Γεγονότα σώματι απεκείς σας αγνή, ον δυσό πυρίσαστε φθοράς και ποθών επαγωγής τους εδοξάσατας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Το σώμα ξέοντες δεινώσει του σκότου προστάτε, λογισμού σου τον τόνο νου και χάβνωσαν στοργή, τη θεϊκή δυνατός εν αγάπη θύρισε κρατηνόμενον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν. Υπήρξε μάρτη θαυμαστή αθρώα σου όντω προ τον Κύριον πίστη. Δύση σκηνά, κακοπιστή αν βόνο φιλίμων, δούλο Χριστού πέφυκα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν. Προσπάλλη μάρτη του εχθρού. Θαρσαλαίο εξήλθε σου κασπίδα ουδόρια λαπή στην αραγή. Εν Θεός θωρακιστή και ανδρείο τούτων κατηδάφησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εφέση θεία κρατηθείς, την θεογενεσίαν, ουρανόθεν κομίζει διίδατος μυστικός, Φιλίμων μάρτης Χριστού προς αγώνας θείους δυναμούσανσε, και νυν και οίκης τους αιώνας τον αιώνα μην. Εν δύο φύσεσιν, ο ίστης Αγίας Τριάδος εξαγνών σου αιμάτων, σαρκωθήστε ο πρεπός προήλθε, τους εξαδάμ διασώζων πάναγανε Χριστότητα. Άγιοι του Θεού πρεσβέσαστε υπερημών, των μόνων έσπλαχνων, των μόνων Κύριων και δι' αυτών των Θεών απάντων ομολογήν, μάρτυρες ποθήσαντες διαβασάνουν την αυτού βασιλείαν επιλήφατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν στρεβλώσεις σώματος, πυρός ορμήματα και φυρών και θαλάσσης νεανικός ίνεγκας πανόλβιο και δυναστείαν του εχθρού μάρτης θύρισε καταβέβλικας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, εχθρών αλάστορα το εκνευρίζεστε, εξενεύρισας μάκαρ και την οδόν μάρτυρος Απολώνιε, του μαρτυρίου ευσταλός επορεύθης θείο πνεύματι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αγώνων στίγματι καλοπιζόμενος και την ψυχήν φεδροτέραν ηλιακού φέγγους απεδέλεσας ως αθλοφόρος του Χριστού στρατιώτα μάρτης Λεύκιε, και νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνα μην μητέρα άνανδρων, παρθένων άμωμων, αδιάφθορων κόρην εν γυναιξή, μόνην σε γινώσκομεν ευλογημένη Μαριάμ, των ανθρώπων η βοήθεια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν, τεστιωτάτες θεολαμπός πνεύματος αυγές ως αληθώς, πεπυρσευμένη διήλθητε, το της αθεΐας άστατον πέλαγος και θείαν προς γαλήνιν διεβιβάστητε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσε την περιμόν, περισυρώμενη εν τη γη, μάρτυρες πανέφημοι δεινός και τες εκείες βαλόμενοι των επουρανίων γέρων,
ετύχητε αγγέλων, συμπολίτε νυν χρηματίζοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κατατινόμενος και πολλές θύρισε προσβολές των δυσχερών, περικυκλούμενος έφερε θείες συμμαχίες, αναδεικνύμενος ανώτερος παντίου είδους κολάσεων, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνα μην, τους θεοτόκων σε εξυχής δέσποινα του κόσμου αγαθή, ομολογούντας διάσωσον, σε γαρ προστασίαν ακαταμάχητον και εκτίμεθα την όντως θεών ύμφευτε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν τες αύρες κινούμενοι, Θείου Πνεύματος σοφή, τα της ψυχής αγώγημα εις γνωητούς λιμένας περί χαρός εσώσατε μάρτυρες, απολάβοντες άμα της Θεώσεως, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν βαφέστες εξ αιμάτων σωτηρίου, εαυτής περιποιήστε ένδυμα, τη δε εκδύση μάρτυρες της αρκός, την θείαν ευπρέπειαν εστολίζεστε δόξη καλλινόμενη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Φιλίμων και Λεύκιος, Απολώνιος ομού και Θύρισος ο Αίδημος, η τετρακτής η Θεία και Φωταυγής, Τριάδος την έλαμψη, εν μεθέξι αήλο κατεπλούτησαν, και νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνα μην, ο πάσης επέκεινα νοουμένης ως Θεός, και ορωμένης κτίσεως οματωθείς προήλθε σου εγκαστρός, τηρήσασε άφθορον ως περίς προτού τόκου μητροπάρθενε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, επομβρύσεις είναι εν θέης κατεσβέσατε πολυθεΐας κάμινον, αναπτώμενη θεϊκή στοργή περιχαρός, και νυν μελωδείτε εκτενός, ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, τον διώκοντα τη Θεία συλλαβόμενη, σαν γίνει αξιάγαστη ελκύσατε εκ βυθού της πλάνης και Χριστό, προσήξατε ψάλλοντα θερμός, ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συνεισήσατε της πλάνης τα θεμέλια, ασάλευτον προαίρεσιν ενδεικνύμενη και ανδρίαν γνώμην αθλητέ, και νυν μελωδείτε ευσεβώς, ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών, και νυν και αίγη στους αιώνας των αιώνα μην, υπερλόγων σου εισήλουψης Θεών, λόγων τέτοκα των οριόμενων αλογίας πάσης τους βρωτούς, και λόγων παρέχοντα βοάν ευλογητός ή ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Θηρεώ ευσεβίας περικαπτώμενη και σταυρών ως περδόρη αναλαβόμενη, φάλαγγας εχθρών αοράτων εκόψατε, μάρτυρες εν Θεός Χριστών υπεριψούντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Εκαιόμενος φίλτρο του Παντοκράτορος, υπησήλθες ανδρείος μαρτύρων στάδιων, και καρτερικός εν αθλήσας κατέραξας, δράκοντα τον Μέγαν, Φιλίμων αθλοφόρε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υποβρύχιον δείξας εχθρού την δύναμη το βυθό της Ανδρείας και καρτερία σου, Αριανέ, βασιλεία συξίωση απαρασαλεύτου εις πάντας τους αιώνας. Και νυν και αίκαι εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αληθή Θεοτόκον, ομολογούντεσαι του Αγγέλου το χέρι πίστη βόμενση. Μόνη την χαράν επί της γης γαρεκίησας και χαριτωμένη αη ευλογημένη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόν. Χριστού το πάθος εξοικονίζοντες, πήραν πολλών, υπέστητε βασάνων μακάρι κεφαλάς, δετμηθέντε συνήφθητε, τάξη συν ουρανίες, δόξη λαμπόμενη και τες θεϊκές μαρμαριγές οραϊζόμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί μόν, εκ των αιμάτων πορφύραν έβαψα στήρισε σοφέ, και ταύτην ευκλαίως τελισάμενος και ως κύτρον κατέχων των θείων σταυρών. Πάση είναι αθλοφόρη επαγαλώμενο, νυν συμβασιλεύει στο Χριστό Θεό μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημών μακάρι αξιάγαστη, αγγελικέ δυνάμει του αγώνα σε θαύμασαν, τα ενστάσει των βίαιων θάνατων, ει συμπεριπολούντε, μνίαν ποιούστε των επιτελούντων, την ημών μνήμη πανέφημη και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνα μην, σαρκό ανθρώπων, εν ομοιώματί σου εγκαστρός ο λόγος καθοράθη τικτόμενος και μαρτύρων πλήθην επεσπάσα το πάθη καθυπομείνας. Ο υπεράγαθος άχραντε παρθένε, Μαριάμ Θεοχαρίτωτε, έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Ακράντου, υπερπονημένου και ανόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες,
για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευσεβία θύρε ο περισκεπόμενη καλός και δόπλον του Σταυρού αναλαβόμενη στερός της παρατάξης κατέβαλον τον τυράννο και μάρτυρες Χριστού οι αξιόγαστοι και στέφος παρά αυτού αναδυσάμενη νικητικός χορεύος συναπαύστος με τα δυνανό δυνάμεων και τον σωτήρα εκδυσοπόση σώσε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερός εν αθλούντες ιερεί, αθλοφόροι Κυρίου τους εκκισμούς, τας ξέσεις του σώματος και των βίαιων θάνατων, αδιστακτο πίστη Ανδρείος υπέμειναν και του έχθρου το δάσος τελείως κατέβαλον. Όθεν οι αμάτων δωρεάν οι λιχώτες, ιόντε τους κάμνοντας και λυτρούνται κακώσεως, τους βόντας εκάστοτε, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη μόνο. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μη, την ψυχή μου παρθένε, να παυρεύτη μου λύνες ομοιάρος και λόγης και πράξεις εμ' αυτόν κατερρύπωσα και ουκ' έχω την πράξω υπό καταφεύσαμε αλλουδάλην ελπίδα πρίσω κόρη επίσταμε θεύμι ο αχρίος δια τούτο ηγέτης προσέ την πανάχραντο αν υπροστρέφει και δέομαι ομολογώσει το ημάρτον πρέσβευε τόσο Υιό και Θεό των πτεσμάτων άφεσιν το Αθήνε μη. Είσαι χαρπός ανεπίδων ανέθηκα δέσποινα. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν τους φωστήρας άπαντες της Εκκλησίας συνελθόντες σήμερον εν εγκομείς ιερείς ανεφημούντες υμνήσομεν ως αθελοφόρους Χριστού του Θεού ημών. Αθελοφόρος Χριστού του Θεού ημών. Άνθος το εξανθίσανε στα δύο αγώνων παντίον σε γεραίρο μενθύρσε, ευωδίαν γαρ πέμπης και στεράς όσοι ενστάσεως της κράζους οι φωνές συνεβήχεις ταύτα. Χαίρε η πτώσεις των πλανωμένων, χαίρε η τρώσεις εχθρών απίστων, χαίρε του λιμόνος Χριστού θειονίδισμα, χαίρε λιμεώνος φθοράτε και σύντριμα. Χαίρε λόγχης την οξύδητα ο γευσάμενος εχθρού, χαίρε νίκης το διάδειμα ο λαβών παρα Χριστού. Χαίρε ο συνθλάσσιος υπομένης ποδών σου, χαίρε ότι κακώσει σου πτωή της αρκός σου, χαίρε αστήρα θλίσεως πάμφωτος, χαίρε πριστήρ τυράννου και άφρανος, χαίρε χαρά θλιτού καλλινίκου, χαίρε φθορά κουμβρικίου και βάδου, χαίρε στήρ σε μακάριε. Χαίρε στήρ σε μακάριε. Τη 14η του αυτού μηνός,
η άθληση των Αγίων Μαρτύρων Θύρισου, Λευκίου και Καλλινίκου. Ούδε δρυνών σε θύρισε θύρισον ο πρίον, πρώτη τελευτή έβρεν ω ράστα πρίσε. Ο πνεύμα λευκό λεύκει ω τιμηθή ξύφη, το σώμα βλάπτη φοινικούν εξαιμάτων. Ο Καλλίνικο εκοπή στον Αφιένα υπήρξε Καλλίνικο εκ των πραγμάτων. Πρίσιν αλήξα στήρισε θανέ δεκάτη για Τετάρτη. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμονο, Απολωνίου και Αριανού και των συναυτή. Τη αυτή ημέρα μνήμη των τεσσάρων προκτητόρων των συναθλησάντων το Αγίο Αριανό. Τη αυτή μέρα μνήμη τη μεταφιλανθρωπία επενεχθήση ημίν φοβερά απειλή του σεισμού. Εις παρελπίδα πάσαν, ελυτρώσα το ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θαύματος υπερφύους
Ιδρός ο Βόλος εξικόνησε καμήνος τύπων, ους γαρούς εδέξα το φλεγινέους, ουδερ πύρτης θεότητος παρθένου ειν υπέδιν ειδίν. Δύο ανυμνούντες αναμέψομεν, ευλογήτω ηκτήσεις πάσα των Κυρίων και υπερυψούτω εις πάντας τους αιώνα. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί τον Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέρα το χεροδί και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως τον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων δεκούσον την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρ από του νυν μακαριούς με πάσε γενέ την τιμιωτέρα εξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλείο δυνατός και Αγίον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβομένης αυτών την τιμιωτέραν το χεροδίπ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε σε κράτος εμβραχίων ή αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκού, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Θύλε δυνάστας από θρόνον και ύψος εταπείνος, πεινώντας εν έπλησεν αγαθόν και εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χεροβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνης την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμίω
ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Φίλεξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh.
είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ, λαού εγγίζονται αυτού. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάργι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησεν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, πανέφημε μάρτης του Χριστού, θύρσε Θεοδόξαστε, πύρος ορμήματα, Oh.
κυμβάλεις ευήχεις. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων Αγγέλων χαράς εν ουρανείς, ηξιώθης αρίστε νικήσας θύρισε τα σφάλαγγας τυραννών τιμίε, όθεν σου την μνήμη πάντες εορτάζοντες τιμόμεν σου την εν δόξον άθλησιν και ανακράζομεν τον ποθούντον σου μιμήσαστε τους αγώνας γενού πρέσβης εν θέρμος. Υπέρ των ψυχών ημών.
εξαστάλλεχον μαρτύρων φάλαγγα άσματον άνθεσιν ανεφημίσομεν ως καθαιρέτας του εχθρού και στήλους της ευσεβίας πίσω και Φιλήμωνα και στερών Απολλώνιων Αριανών Καλλινίκων και των έντοξων Λεύχιων αυτή γαρουρανίων χαρίτων κόσμο πυρσεύουσι την έγκλη. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμων, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου Κοτώτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης, βάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, αντιπαρούντων, οσούντων, καμνώντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρυθμίνη ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώ μεθά. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντεν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και χρήμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ενταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέσαι ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνων το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου του διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκύπιοντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπεροπλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεπίθατε επάρχοντα σε ποιούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην υγιή αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επικύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθενη στον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός του Σιών εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεό εν αγίης θαυμαστός άλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεό ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεό ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη δημών Κύριε όταν έλυθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχεί το Πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθίζονται.
Μακάρι πραείς ότι αυτή κληρονομήσει την γην. Μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένη ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέδωναν ειδήσωση ημάς και διώξωση και ύποση πάνω πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν μου. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσει της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού την εξαστέλεχον μάρτυρον φάλαγγα ασμάτων άνθεση ανεφημίσομεν ως Σοφία, ο θύδευτε προσκυνήσομεν και προσβέρσομεν Χριστό. Εξαστέλεχον μαρτύρων φάλαγγας μα τον άνθεσιν ανεφημίσομεν ως καθαιρέτας του εχθρού και στήλους της ευσεβίας. Θύρσου και Φιλήμωνα και στερών Απολλώνιων Αριανών Καλλινίκων και των έντοξων Λευκίων αυτή γαρουρανίων χαρίτων κόσμο πυρσεύωση την έκλη. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Σώσε Κύριε των λαών σου και ευλογήσου την κληρονομία σου, νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάραν βαρωμένος και των συμφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εις ναών εις ειδώρων Αγίων σπεύσομεν, τον Γολγοθάν προσκυνήσεν τον σπηλαίους μικρού, και δοξάσομεν Χριστόν τον υπεράγαθον, εσταυρωμένον ρήμας εκβόντες ταπείνος, επάκουσον οικετών σου, θερμον δεήσεων σώτερ, και πέμψον πασιθείων έλεος. Παναγία του βράχου Θεό χαρίτωτε, συναγία εικόνα λυκαπητού εντρίμης, Θεό το και Αγίο Ισιδωρήτησα,
κατασπαζόμενη πίστος, εκβόμεν μυστικός θεραίος, ανέν την πέτρα, τι ακλονεί το Ιούσο, τους κλονουμένους ημιδούλους σου. Την Αγίαν μορφήν σου κατασπαζόμενη, εν Ισιδώρον Αγίων ηχαβη τούτο ναό, Παναγία των ευχών Θεογεννήτρια, σε δισοπούμεν ευλάβος, τα σημών ευχασταχή προσάγαγε το Υιός σου, πληρούτη πάντων δεήσεις, ως ευαποδέκτον θυμία μα. Ισιδώρον διάντα την Αγιόλεκτον, εγκομιάσω με πόθο λυκαβή του ενδρύμης, και αυτόν σε πτην εικόνα προσκυνήσομεν, πράζοντες γύου αρίστε, και του όρος οικείς τα φωσφόρε του πυλουσίου, αφοπιστός ουρανώθε, επευλαγείτε και στηρίζετε. Μέγας γέγονας ποιμήν Θεόφρον, και τα πρόβατα τα εν ερήμο, τα λογικά του σωσίους επίμανας, καθοδηγήσας εις μάντραν ουράνιον, και διαθρέψας αυτούς τροφήθειας πίστεως, Πατερός Ιε Ισίδωρε Θεοδόξαστε, οικέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Έγανε βρατό Υγείος ληστή σε τον πρόμαχον των εξηγήφων. Αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσον δεκείου καθήλε στην δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεστε ημιν το Μέγα Έλεος. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρσιν, εν το σταδίο θανίνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημιν το Μέγα Έλεος. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση υπό Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος.
θάνατος και λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, λέησον ημάς. Αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, ναι, δύναμις, Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλυνθείς φόδρα. Σοφία. Προς Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Τέχναν Τιμόθε, εν μεγάλη οικείο και στη μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άμενη στιμή. Άδεισε τιμία, εάν ούντις εκαθάρι αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν, υγειασμένον και εύχριστον το δεσπότη, εις πανέργων αγαθών ετοιμασμένων. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνη, πίστην, αγάπην, ειρήνην μετά των ευκαλουσμένων των Κύριων, εκαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απεδεύθους ζητήσεις παρέτου, ειδός ότι γενός ημάχος, δούλων δε Κυρίου που δημάχεστε, αλήπιον είναι προς πάντας διδακτικών, ανεξίκακων, εμπραότητη παιδεύοντα, τους αντιδιατεθεμένους, μη ποτέ δω αυτής ο Θεός, μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας και ανενύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδου. Εζαγριμένη υπ' αυτού εις το εκείνο θέλημα, κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκοπο.
το καιρό εκείνον εκπορευωμένου του Ιησού από Ιερικών και των μαθητών αυτού και όκλου ικανούς, Υιός Τιμαίου Βαρτίμαιος, ο τυφλός εκάθητον παρά την οδόν προσετών και ακούσας ότι Ιησούς ο Ναζωραίος εστίν ήρξα το πράζι, λέγει ο Υιός Δαβίδ, ελέησον με. Και επετύχουν αυτό πολύ, είναι σιωπήσει, ο δέπολο μάλλον έκραξε, Ιε Δαβίδ, ελέησον με. Και στάς ο Ιησούς, είπεν αυτό φωνηθήνε, και φωνούσε τον τυφλό λέγοντες αυτό, θάρση έγειρε, φωνήσε. Ο δε αποβαλών το ημάτιο αυτού, Αναστάς ήρθε προς τον Ιησούν και αποκριθείς, λέγει αυτό ο Ιησούς, τι θέλεις πίσω σοι. Ο δε τυφλός είπεν αυτό, ραγουνί, αναβλέψω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, είπαγε, η πίστη σου σε σωκέσε, και ευθέως ανέβλεψε και οικολούθη το Ιησού εν διόδο. Είπαμε πάντα εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διένειας, ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτην, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ αναρρώσεως του δούλου του Θεού, Δημητρίου Ιερομονάχου και Νικολάου Μονάχου και των δούλων του Θεού, Νικολάου Ιερομονάχου, Χαραλάμπους Ιερομονάχου, Δημητρίου Ιεροδιακώνου και Μονάχου, Σταύρου Υποδιακώνου και Μονάχου, Κωνσταντίνου Μονάχου, Ραφαήλ Μονάχου, Παύλου Μονάχου, Σπυρίδωνος Μονάχου και Νικολάου του Μονάχου. Της δούλης του Θεού Εκατερίνης Προσκυνητρίας, Εκατερίνης Σταυρούλας, Ειρήνης Νίκης και Βερονίκης. Της δούλης του Θεού Μαρίας και Γεωργίου, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών. Και των δούλων του Θεού Αριστίδου του Δοκίμου Μονάχου, Γεωργίου του Δοκίμου Μονάχου, Χαραλάμπους του Δοκίμου Μονάχου, Φωτίου του Δοκίμου Μονάχου, Νικολάου του Δοκίμου Μονάχου, Μάριου του Δοκίμου Μονάχου, των δούλων του Θεού Βασιλείου, υγείας και βοηθείας Δημητρίου, Ιωάννου υγείας και βοηθείας πέρα αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα
και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων αιωνία η μνήμη αυτό. Έτσι δεν και υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού, ειρήνης της προσκυνητρίας και υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Ευαγγέλου και ανάπαυσεων αυτών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιωνία η μνήμη αυτό. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστη κατοικουμένη του Κυρίου Ιησού υπέρ των κατοικουμένων δεητών. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς, ο Θεός της ηχάρητη, οι κατοικούμενοι τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημή δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μην τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Όπως ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξου, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη, Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Όπως είπα του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ουδής άξιος το Σύμβολο, τις αρχικές επιθυμίες και τον έσπρο που σέρχεσαι, η προσαγγίζει με λειτουργή σου βασιλεύσης δόξης, το γάρδι από τη συνέχεια και αλλόμως δια την άφατον και αμέτρητος σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιώτος και αγωνές άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εκκλημάτωσες και
Άγιον προσάγητος πάσαν την ιατική να πατώμε τα μέρη μας, ως το βασιλείο.
μας είναι να πόθω να βγάζουμε. Θεός πλήρως τον Κύριε, ότι υπόλοιμα προς εργασία των εντολών Σου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτά το Θεέ. Νίκαι αεί της χώρας ταύτης, της πόλεως ταύτης, νύφτητη. Ο ευσχήμων εσύ θα μου το ψήνει.
προτεθέντων τιμιών δώρων, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου Κοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη. Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου της όμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου της όμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου της όμεθα. Παράσχο Κύριε. Καταλά και συμφέροντα τις φυγές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου της όμεθα. Παράσχο Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου της όμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού της όμεθα. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγία μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Αγαπήσαμε αλλήλω. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατώτε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσε το Πατρίδιο τα πάντα υγένατο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτε τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντες στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Οζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου,
πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών και μετά το Πνεύματό Σου ανάσκομεν τας καρδίας. Μαθητές και αποστόλης υπόν λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα του υπερημών πλωμένων εις άφεση αμαρτιών. Εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε ύπνομεν, σε εύλογον, σε ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι σε τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν
Κατάπεψε, Κύριε, το πνεύμα σου, το Άγιο Θεό μας, και μην τα προκύνουμε. Ο Θεός συλλάσσεται. Και πίσω των μενάρτων του, των τιμιών το δέντρο κυρίων του, των τιμιών αίμα του Χριστού Σώμη, μεταβαλών το πνεύμα του, το Αγίου, αμήν, 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 ως το γενέστη της υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας το Αγίου Άνου Πρόφητου Πρόφητου Επισκόπου ημών Ιερονήμου, ον κάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας.
Αγίον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Πάντων και πασών. Και δώσιμεν εν εστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και ενώρων αυτών θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάση θλίψεως, ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη την ημέραν πάσιν τελείαν Αγίαν ειρήνη και ονομάτω παρ' του Κυρία της σώμεθα άγγελον ειρήνης Χριστόν οδηγών φύλακα των θυμών και των σωμάτων ημών παρ' του Κυρία της σώμεθα συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρ' του Κυρία της σώμεθα τα καλά και συμφέροντα τες πηγές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρ' του Κυρία της σώμεθα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανύχτα λες τα τέλη της ζωής ημών ανώτερων επέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογία και επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετιζόμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετιζάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασε κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των υπηούσεων δώσε μη σήμερα, και άφεση μη τα φαλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς δεν έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Δόξα παλώσιμος το Κυρίο κλείνομαι. Και ζωπιός σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και από τρόν των Βασιλείας και ελθέσεις του Άγιος ημάς, ο άνατο Πατρίς καθήμενος και και καταξίωσον ημάς την κρατία των Άγιων και του Τιμίου αίματος και δημών παντή των λαών. Ο Θεός ηλάστη με τον Δέσποτα το Άγιο, το Σύρωμα, το Σύρωμα.
Δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου και Καλλινίκου. Θύρσος ο Άγιος Μάρτης και οι συναυτό αθλήσαντες Άγιοι ήσαν κατά των χρόνων του Δεκίου, εφάνισαν λαμπρότεροι και παρηφανέστεροι. Κατά την εποχήν εκείνην ήταν και ο Άγιος Μάρτης Λεύκιος, ίσα από τους πρώτους της πόλεως. Όθεν από θείων ζήλων, ανεφλέγεται η καρδία του να παρησιαστεί δια την ευσέβειαν, μη υποφέρον να βλέπει τον αληθή Θεόν υβριζόμενον. Απήλθε λοιπόν αυτόκλητος ημέρα τεινά, όταν έβρε καιρόν αρμόδιον, και λέγει ταύτα προς τον Κουβρίκιον. Δια τι φωνεύεις την ψυχήν σου ταλέπορε, προς κοινών κοφά και ανέστητα είδωλα, και όχι μόνον σοι υπάγησεις την απώλειαν, αλλά βιάζεις και άλλους ανθρώπους, διότι δεν θέλεις να γνωρίσεις τον αληθή Θεόν και σωτήρα ημών Ιησού Χριστόν. Ταύτα ακούσας, εξεφνής ο ηγεμόν από τον Λεύκιον εθυμώθηκε προστάσει, χωρίς να τον εξετάσει τελείως, να τον τανίσουν και να τον δέρουν εις την ράχη να σπλάχνους. Ο δε μάρτης εδέχεται πληγάς γλυκύτατα, ευλογών και ευχαριστών των Κύριων. Όθεν ο τύραννος βλέπων, ότι δεν διαλογίζεται τους ραβδισμούς, προσέταξε να τον δέρουν χειρότερα, και τόσον τον εμαστίγωσαν, ώστε όλον το σώμα του έγινε απαλών, τα κόκαλα συνετρίβησαν και αυτοί οι δήμοι εκουράστησαν. Και ο δε Άγιος ήφχετο να λάβει την ψυχήν του ο Κύριος. Ταύτα ακούν ο ηγεμόν εγνώρισε από την καρτερίαν του μάρτυρος Λευκίου και από την παρησία του, αφού ήλθεν αυτόκλητος εις τα κολαστήρια, ότι δεν ήταν δυνατό να μετατρέψει τη γνώμη του. Όθεν είπεν αυτό χάριν την άπροσποιούμενος. Επειδή ποθείς τον θάνατον Λεύκιε, εγώ να σου τον χαρίσω, καθώς και άλλους εθανάτωσε. Ούτως, λοιπόν, προσέταξε να τον αποκεφαλίσουν έξω της πόλεως. Επήγαινε λοιπόν ο Άγιος εις τον τόπον της καταδίκης χαίρων και αγαλλιόμενος με φεδρών και ηλαρών πρόσωπων, ώσπερ να έμελε να στεφανωθεί. Η φήμη αυτού του Αγίου Λευκίου απήλθε πανταχού, και η μέρα άλλη χριστιανή δια την ομότητα του Κουμβρικίου εκρύπτοντο, ο δε θείος Θύρισος, θείος ζήλο κινούμενος, επήγε προς τον ηγεμόνα και του λέγει: «Χέρις κράτηστε, ηγεμόν». Ο δε άρχον και αυτός αυτόν ομοίως εντεχαιρέτησε. Λέγει αυτό ο Θύρισος: «Είναι συγκεχωρημένο να συνομιλώμεν και εμείς οι αρχόμενοι μέσα στους άρχοντας, ή τι θέλει έκαστος κατά το δίκαιο να αποκρινόμεθα». Ο δε απεκρίνεται: «Ναι, έκαστος είναι ελεύθερος να μιλεί στο κριτήριον και μάλιστα όταν λέγει ωφέλιμα λόγια». Και λέγει ο Θύρισος: «Τις λόγος λοιπόν είναι ωφελημότερος ως εκείνος, όσοι στην ψυχήν σου λυτρώνει από τον αιώνιον θάνατον? Εγώ επαληθείας ήλθω να σε οδηγήσω προς την αλήθεια και να σε συμβουλεύσω εκ καρδίας να ακολουθήσεις τον αληθή Θεό». Ταύτα υφόν με τα παρησίας ο Άγιος του έφερε πολλάς λύσεις εις μαρτυρίας. Ο δε ηγεμόν απεκρίνεται: «Η πολλή σου ανησυχία φανερώνει ότι είσαι εις πλάνη. Σι υπάκουσαν τα βασιλικά προστάγματα, αλλιώς θα πληρώσεις τη βλασφημία σου». Λέγει ο Άγιος: «Δεν είναι πρέπον να γίνομεν και οι λογικοί άλογοι και ανόητοι και να προσκυνόμεν ανέστητα και άλογα κτίσματα, όθεν δεν πείθομαι να αρνηθώ την ευσέβεια. Λοιπόν, επειδή δεν κρίνεις με κρίσιν εύλογον, αλλά βία και δυναστεία, πείσον ότι βούλεσαι». Λέγει ο Άρχον: «Τάχα δια να σου δείξω ήμερον πρόσωπο σε έκαμνα και έγινες αυθεδέστερος, τώρα θα δοκιμάσεις τα καλύτερα και βασανιστήρια». Τότε προστάσει ο τύραννος νέους δυνατούς και ανδρείους να δέρωσει τον Άγιον εις όλον του το σώμα, έως να κουραστούν και να αλλάσσονται, έπειτα να τον δέσουν δυνατά με λωρία από τα άκρα των χειρών και των ποδών του και να τον σύρουν τόσον ισχυρός, έως να εξέλθουν από τον τόπον αυτόν εαρμονία του σώματος και να ξεχωρίσουν τα μέλη από τα νεύρα. Υπέμεινε λοιπόν ο Άγιος τη αύτην οδύνην ανύποστον με φεδρών και αγαλλιόμενων πρόσωπων. Ο δε τύραννος ευθόνησεν εις την φεδρότητα και εις το ανθυρόν του προσώπου και προστάσει να τον λύσουν από τα δεσμά και να κατακεντώσει με σίδηρον το πρόσωπον αυτού και τα βλέφαρα. Τούτου γενωμένου ενεπλήστη ως θείος Θύρισος διαθάρσους παραθεού και έλεγχε μάλλον με παρησίαν αυτών. Και έλεγεν: «Πρόσχεσαι σε μένα εννοήσεις του Χριστού μου την δύναμη, διότι όσον σύ μου αφανίζει στο σώμα, τόσον εκείνος μου δίδει περισσότερα ωραιότητα, διότι αυτές προστάσουν και ξεντροπιάζουν αυτούς.
Ταύτα ακούν ο τύραννος έβραζεν από το θυμόν του και προστάσει να κρεμάσουν τον Άγιον από την γλώσσα και από τα σιαγώνας με στροβιλούς χαλκούς, έως να συντροβούν οι οδόντες. Αλλά και ταύτα υπομένων και με τιμωρία ο μακάριος Θύρσος είχε πάλι την προτέρα φεδρότητα. Ταύτα όμως είναι από τον έτη περισσότερων θυμών του Άρχοντος και λέγει το μάρτυρη. Μη βάλεις στο νου σου, Θύρσε, ότι μόνον αυτά τα μικρά κολαστήρια τα οποία σιέδωκα είχες μόνο να πάθεις. Ο δε μάρτυς έλεγε, τον μεγείς τον καλόν ευχαριστώσει, καθότι μου ωφελεί την ψυχήν με τα προσωρινά ταύτα και μικρά κολαστήρια. Και σε παρακαλώ, μη φθονήσεις, μήτε αμελήσεις να μου δώσεις τόση απόλαυση. Τότε προσέταξεν ο Άρχον και έβαλαν μόλυβδον, απλώσατε δε στην κλίνη γυμνών των Άγιων πρινή και αιματωμένων. Ήλθον την εσμάντης και γόητες και του έλεγον, κάμε το θέλημα του γεμόνος να σωθείς εκ του κινδύνου και ο Θεός σου είναι φιλάνθρωπος, καθώς ακούομεν και πανάγαθος και θέλει σου συγχωρήσει δια την ασθένεια της φύσεως. Ταύτα μεν αυτοί έλεγον από τον δόλιον άρχοντα προστασσόμενοι. Ο δε Άγιος απεκρίνεται. Εγώ μεν υπομένω τας προσκέρους ταύτας τιμωρίας, δια να φύγω την αιώνιον κόλαση και να δοξαστώ εις την βασιλεία των ουρανών αιώνιον. Και ο μεν λοιπόν Άγιος έλεγε ταύτα, διότι η Θεία Χάρη σε πλήρωνε την καρδία του. Οι δε άνομοι ενόμιζον ταύτα, λύρους και φλιαρήματα και έχισαν επάνω εις την γεγυμνασμένη του ράχην, το μόλυβδον βράζοντα. Αλλά ό των θαυμασίων σου δέσποτα, ο μόλυβδος δεν ίγγισε ποσώσει στα σάρκας του, αλλά επίδησεν εις τα πρόσωπα των ασαβών και πολλούς εθανάτουσεν. Ο δε Άγιος ηγέρθη της κλίνης αυλαβής εις θαύμα των ορόντων και έκπληξη. Ταύτα βλέπων ο τύραννος ως τυφλός και ανόητος οργίζεται έτη μάλλον κατά του Αγίου και τον έλεγε μάγων και γόητα. Ύστερον δε πάλιν του έδωκε κι άλλα τιμωρίας. Αλλά ο Άγιος εδείκνυε πάντοτε την αυτήν Ανδρίαν ως πρώτερον. Όθεν ο τύραννος με εσχήνιν μη υποφέρον εφυλάξε πάλιν τον Άγιον. Ο δε μάρτης προσέπειτε το δεσπότη θερμότατα και εδέθωνα τον αξιώσει του θείου βαπτίσματος δια να γίνει χρησιμότερος δούλος του, διότι δεν είτο ακόμη βαπτισμένος. Ο δε Θεός επακούσας της αιτήσεώς του τον ηξίωσε να λάβει δύο βαπτίσματα. Ήδη το διείδατος και πνεύματος Άγιον βάπτισμα και το του μαρτυρίου και ακούσατε. Το μεσονύκτιον ήλθε ο Δεσπότης Χριστός εις την φυλακή να επισκεφτεί τον δούλον του και ευθύς εθύρε οι νεόχθησαν μόνεν τον, εαλήθησης ελήθησαν και φως μέγα έλαμψεν στο δεσμοτήριον. Όθεν ο Άγιος εξήλθεν έξω και επήγαινε οδηγούμενος από θείον φως εις τον επίσκοπον της πόλεως, ώστις ήτο και κρυμμένος δια των φόβων των Ελλήνων, και ειδών τον Άγιον εθαύμασε, πως ευρέθη εκεί και προσεκίνησεν αυτόν ώστις ομοίως προσεκίνησε τον αρχιερέα λέγον. Εγώ, Πάτερ Τίμιε, ήλθω να με ευλογήσεις και όχι να ζητήσεις ευλογίαν παρέ μου, διότι είμαι ακόμη αβάπτιστος, και μη αμελήσεις να με τελειώσεις με το λουτρόν της αναγεννήσεως. Αφού δε βαπτίστη ο Άγιος επίησε προσευχήν λέγον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ώστις με ηξίωσας να βαπτιστώ εις το όνομά σου, αυτός με αξίωσε να λάβω και θάνατον δια την αγάπη σου. Τότε ευλόγησεν ο εις τον άλλον και αποχαιρετήσας ο Άγιος των Επίσκοπων, έστρεψεν πάλι στην φυλακή, οδηγούμενος από φως θεϊκών, οικολούθουν δε αυτόν οι Άγιοι Άγγελοι. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήλθεν εκεί άνθρωπος της, κόμις Σιλβανός καλούμενος σκληρός πολύ και απάνθρωπος, ώστις εζήτησε και ελάμβανεν από τον βασιλέαν εξουσίαν να εξετάζει τους άλλους ηγεμόνας και άρχοντες. Ακούσας λοιπόν περί του Θύρσου, κάλεσεν αυτόν και λέγει ο Άγιος, ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός, ώστις με δυνάμωσε πρώτερον και υπέμεινα εκείνα αυτός και τώρα θέλει με λυτρώσει από τα σχήρα σου. Λέγει ο κόμις, ας υπάγομεν εις τον ναόν, εκεί θέλω σου δείξω ποιον Θεόν να προσκυνήσεις πρώτερον. Απελθόντες λοιπόν του έδειξε το είδωλον του Απόλλωνος και λέγει, αν προσκυνήσεις αυτόν, θα σου δώσει ο Θεός βοήθεια. Και λέγει ο Άγιος, πρόσεχε να είδεις οποίαν θυσίαν του προσφέρω, δια να τον έχω ήλιο. Ταύτα υπόν ύψωσε προς ουρανών τα σχήρα και όματα, επικαλούμενος του αληθινού Θεού την δύναμη. Προσευχομένου δε έτη του Αγίου εγένετο ευνηδίας βορωτή, ισχυρά και ευθύς έπεσεν ο Απόλλων εις την απώλειαν και έγινε χώμα όλων το είδωλων. Τότε λέγει προς τον λαόν ο Άγιος, βλέπετε την δύναμη των Θεών σας, ότι είναι πλάσματα και δεν ειδηνήθησαν καν να ακούσουν του μόνου Θεού το όνομα. Τότε ο Σιλβανός Τιμωθής λέγει το Αγίο, εγώ να αφανίσω εις τέλος τας μαντίας σου, και ευθύς προσέταξε και του έβαλον εις εν σιδηρούν μηχάνημα, εις το οποίον τον εξέσχιζον με σιδηρούς όνειγας,
τόσον ώστε έσπασαν τα νεύρα και εσάρκες κατά γης διεσπάρισαν. Και αφού τον εβασάνισαν τόσο, ώστε έθαρουν ότι δεν είχε πλέον ζωή, τον εσήκωσαν και του λέγει ο κόμης: «Βλέπεις πως είναι αλώθη όλον το σώμα σου, και πού είναι ο Θεός σου να σε βοηθήσει?» Λέγει ο Άγιος: «Πως είτο δυνατόν να υπομείνει το αδύνατον σώμα του τόσα βάσανα χωρίς της Θείας δυνάμεως? Φανερόν είναι λοιπόν ότι αυτός με βοηθεί και με λυτρώνει. Λοιπόν μία μελής, αλλά πίσον ως βούλεσε». Τότε έριψαν εις Λέβητα μεγάλων είδων, και βράζοντες αυτό έδεσαν με σκηνία τους πόδας του, και τον έβαλαν εντός αυτού με την κεφαλήν προς τα κάτω. Αλλά και τότε εις μάτινε κοπίαζον οι ανόητοι, διότι ευθύς Θεία δυνάμει εράγει το χάλκομα και εχύθη το είδωρ. Ειδών λοιπόν ο κόμις ταύτα εσχυνθείς είπε προς τον Άγιον: «Δια κακόν σου πράττεις αυτές μαντίες, διότι με παροργίζεις με ταύτα χειρότερα και αμέτρητα κολαστήρια. Θέλοντες δε τότε οι άρχοντες να υπάγουν εις πόλην την ακαλουμένη να πάμιαν, δια δημόσιαν υπηρεσίαν προσέταξαν να δέσουν τον Άγιον εις τας χείρας, να λύσουν τους πόδας του και να το σύρουν κατόπιν του. Όταν λοιπόν έφτασαν πλησίον της πόλεως, νομίσας ο Σιλβανός ότι θέλει του υπακούσει, καν τότε ο Θύρσος, δια την καταφρόνηση την οποίαν έλαβεν από το σάφτην οδηπορίαν και κακοπαθίαν, λέγει προς αυτόν: «Ή θυσίασον Θύρσε, ή ταύτην την ώραν θα λάβεις αθηλίως τον θάνατο». Ή το δε πλησίον του κόμητος και ο Κουμβρίκιος, προς τους οποίους είπε ο Άγιος: «Σεις αποθνίσκετε οι δύο κακός μεθαύριον. Εις τούτο οι ασεβείς εθυμώθησαν και έσυραν αυτόν εις την απάμιαν δέροντες. Αλλά πριν να φτάσουν μέχρι της πόλεως, επληρώθη η προφητεία του μάρτυρος, και ο μεν Σιλβανός εγένετο παράλυτος, ο δε Κουμβρίκιος εθερμάνθη και εις τέσσερας ημέρας κακώς οι κακοί ετελέφθησαν. Και νεταφιάζονται σε αυτούς οι στρατιώτες τους εξέρνα η γη, έως ότου επίσεν ο Άγιος προσευχήν και σταμάτησε η γη και δεν έριψε πλέον έξω τα μυαρά λείψανε. Τούτον ούτω γενωμένων έβαλαν οι υπηρέτες στην φυλακήν των Άγιων και παρέμειναν εν αυτή ημέρας 23, έως σου ήλθεν άλλος ηγεμόν. Βάβδος ονόματι ως της Μανθάνων δια των Θύρσων πώς ετέλεσεν, λέγει προς αυτόν: «Σύ είσαι ως της υβρίζης τα των βασιλέων προστάγματα και συνέτριψα στο είδωλον του Απόλλωνος». Λέγει εις αυτό ο Άγιος: «Εγώ δεν πείθομαι εις παρανόμων πρόσταγμα». Αφού λοιπόν τον επίλυσε πολλάκις ο άρχον, καθώς οι πρώτεροι και είδαν ότι δεν φαινε φοβήτωτας απειλάς, προσέταξε και τον έβαλον εις ένα σάκον δεδεμένον και τον έριψαν εις το πέλαγος μακράν από τη γην 30 στάδια. Αλλά το σάκιον εσχίστη και ελθόντες ουράνιοι άγγελοι τον επήγαν εις την υγιήν χορεύοντες και άδοντες το Κυρίο οδύν επινίκην. Οι δε στρατιώτες βλέποντες τι αυτά θαυμάσια, τα ανήγγυλαν εις τον άρχοντα, ώστες κατέβει στον Αιγιαλόν και ειδών τον Άγιον έλεγεν ότι με μανδύας κάνει τι αυτά θαυμάσια. Τον έδερον συνεχώς έπειτα τον Άγιον. Ακούσαντες δε οι εγχώροι της Κεσαρίας ότι έρχεται ο νέος ηγεμόν με τον Άγιον, εξήλθον να τους προϋπαντήσουν και όταν εισήλθον έσω, προσέταξε ο άρχον να φυλακίσουν τον μάρτυρα, έως ού να συνάξει θηρία να τον φάγωσε. Έστησαν λοιπόν εκεί πύργων ξύλινων πλησίων του όρους και φέροντες άγρια θηρία τα έριψαν εντός αυτού. Μετά δε 30 ημέρας είχε ο ηγεμόν μεγάλην του διός πανήγυνη και συνήχθη όλη η χώρα. Προς τον οποίον είπε ο τύραννος: «Ιδού Θύρσε, ότι σου έκαμα φιλανθρωπία να σου δώσω τόσας ημέρας διορίαν να συμβουλευθείς το συμφέρον σου. Λοιπόν, η θυσίασον εις τον Δία, καθώς ό,τις βλέπεις κάμνουν οι άλλοι άνθρωποι, ή οι οδόντες και οι ονείχες των θηρίων θέλουν να σε ξεσκίσουν σήμερα». Τότε ο Άγιος προσεποιήθη ότι μετανόησε και λέγει πρώτερα: «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Εάν ήξερα ότι δεν αγανακτεί ο Απόλλων, εάν προσκυνήσω τον Δίαν και δεν θέλει θυμιωθεί εκείνος κατ' εμού, ο δε ηγεμόν εμέμφετο εαυτόν, ότι εγελάστη από τον Άγιον και έτριζε τους οδόντας του. Ενώ δε ταύτα εγένετο, έμαθον ο ηγεμόν ότι τα θηρία ήσαν από ημερών πεινασμένα και από τις πίνεις των έδρωγαν τους λίθους. Όθεν προσέταξε και έριψαν αυτά εις τον Άγιον, αλλά ο Θεός των δυνάμεων δεν τον αφήκε αβοήθητον και αυτά εκάθιδε ως αρνία ήμερα. Ο δε μάρτης ταύτα προσήφιεται: «Ευχαριστώ σοι Κύριε Ιησού Χριστέ, ότι εδόξα σας εις εμέ το Πανάγιον σου όνομα. Και τελέη σου εθαυμάστο σας και έφραξας λεόντων τα στόματα, καθώς ποτέ και τον δούλο σου Δανιήλ εθαυμάτωσας.
Πρόσταξον, Κύριέ μου, τα θηρία ταύτα να υπάγουν εις τας κατοικίας αυτών, χωρίς να βλάψουν την άη στο θέατρο. Ταύτα το Θεό προσευξάμενος λέγει της θηρίης, «Υπάγεται όθεν ήλθετε και μηδέν να μη βλάψετε. Ευθύς δε μεν, αμέν θηρία ανεχώρησαν, οι δε ορώντες σε θαύμασαν και πάλιν επίστευσαν τον Χριστό οι δόντες θειού των θαυμάσιων. Ο δε άρχον δι υπόρη δι' αυτών και προσέταξε τους στρατιώτας να σύρουν τον θύρισον κατόπιν αυτού. Και φτάσασε στην πόλη επειδή είχε πόθο να καταστήσει όλους προθύμους εις προσκύνησιν των ειδώλων, ήθελε να φοβερήσει τον θύρισον για να δηλιάσουν και όλοι και ακόνιζε την μάχη εράν του. Συνήθρισεν λοιπόν ο ανόητος τύρανος όλων των ναών εις των ναών του Απόλλωνος, ώστις ήτο ο πιο επίσημος, και προσέταξε να δέρουν τον μάρτυρα με ράβδους έμπροσθεν εις τα είδωλα. Ο δε Άγιος δεν εφοβεί το ποσός αυτήν την κάκωσιν, αλλά έλεγε: «Κύριε, σέλφι, χάρη σου σε με, πρόσχεση στην βοήθειά μου και μη με αφήσεις να κατεσχυνθώ επειδή σε επεκαλέστη». Ταύτα ο αθλητής ύφχεται, ο δε Θεός επίκουσε ενός πάντα δυνάμενος και εξαφνής γίνεται βροντή μεγάλη και χτύπωση στην πόλη και οι μεν στρατιώτε ήδηνες έδινον των Άγιων έγιναν ακίνητοι και χείρες τον εξηράνθησαν. Ο δε άδικος δικαστής εδικάζεται αοράτος και σουφλίζεται με κεντρά οξύτατα, την οδυνήν ανήκαστον, τα δε είδωλα όλα έπεσον εις την γην και έκει το άτιμα. Όθεν ο Θείος Θύρσος εθάρισε και λέγει του ηγεμόνος περιγελών αυτών: «Διατί δεν βοηθείς τους θεούς σου, οι οποίοι κοίτονται κάτω νεκροί, ως τυφλοί, ο δε άρχον επώνει περισσότερον από τα λόγια του μάρτυρος, παρά από τας πικράς οδύνας και έλεγε: «Εμάν δίε του θύρσου μου δίδουση τόσην θλίψην, ώστε να επιθυμήσω τον θάνατο. Ήτο δε εις εκείνην την πόλη ιερεύστης των ειδώλων ευγενής και φρόνιμος, ονόματι Καλίνικος, τον οποίον ετοίμονος Θεών. Και έφτασεν και έλεγε ταύτα κατά διάνοιαν: «Σύπαν το δύναμε Θεέ, τον οποίον κηρύττει ο θύρσος και τελείστος αυτά θαυμάσια, δέξου και εμέ τον νεόλεκτον στρατιώτην σου και δώσμη κατά των εχθρών της αληθείας την δύναμη». Ταύτα κατά νου προσευξάμενος ο Καλίνικος επλησίασε και είπε: «Ο ηγεμόν λαμπρότεται, ο άνθρωπος ούτος του οποίου εσάρκες είναι κατεξυχισμένε από τας μάστιγας, εκρύμνησε τον αρχηγόν των όλων Θεών, Δία και τον λαμπρότατον Απόλλωνα και τον Ηρακλέα. Είναι σωστή δι' αυτού η πίστης. Ο δε ηγεμόν ακούων ταύτα δεν εινόησε τη χλέβη, αλλά θαρών ότι έλεγε εις αυτόν την αλήθεια αν υπεκρίνετο. Είπαγε εσύ μόνο σου, διότι εγώ είμαι ασθενής και δεν μπορώ». Τότε ο νέος αθλητής δεν εστάθη να ακούσει δεύτερον τον λόγο από τον τύρανο, αλλά τρέχει παρευθύνσει στην Αϊκίαν, ξυρίζει τα στρίχα του πόγονος, εκδύεται τα ημάτια και ρίπτει τους πόδας του εις τον τύρανο και λέγει: «Δέξου τα στρίχα σου ηγεμόν και τα ημάτια ταύτα, διότι είναι μεμολυσμένα από τα στησία των δαιμόνων. Θαυμάζον δε ο ηγεμόν την ευθυδινή δίαν μεταβολήν του μάρτυρος, λέγει προς αυτόν: «Τι έπαθε στον ιερέων Κάλος Καλίνικε, σε επλάνησαν και σένα εμαντία του θύρσου?» Λέγει ο Καλίνικος: «Από τα πολλά θαυμάσια τα οποία εν είδων επεβιώθην περαι αυτού. Ακούσας ταύτο ηγεμόν και νομίσες ότι μετανόησεν ο Καλίνικος, τον επήρεν ευθύς. Και αυτός είπε προς τον βωμόν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο αψευδής Θεός, ότις δεν με ευδελήχθης, δια τας αναρρυθμίτους ανομίας σας ετέλεσα πρότερον, αλλά διαμέσου του δούλου σου θύρσου με προσκάλεσες, αυτός και τώρα ανάστηθη στην βοήθειά μου και δείξον και εισεμέ την δυναστείαν σου. Ταύτα υπονίκουσε φωνήν άδωνθεν, ήτις ενεθάρρυνε την ψυχήν αυτού και τον παρεκκίνη στο βραβείον της ανοκλήσεως. Έτσι λοιπόν προσευχηθείς, έπεσε το είδωλον του Ασκληπιού». Λέγει τότε ο άρχον: «Βλέπεις πως εκρημνίστη ο παντοδύναμος Θεός σου». Ο άρχον λοιπόν ελυπήθη πολύ και έδωσε την απόφαση να αποκεφαλίσουν τον Καλίνικον, τον δε θύρισον να βάλουν εις κυβότιον στενών, όσον αχωρεί και να πριονίσουν εις μικρά τεμάχια. Λαβώντες λοιπόν αυτούς οι στρατιώτες πήγαν στον τόπο της καταδίκης και ο μεν Καλίνικος επίσης προσευχήν προς τον Κύριον έλαβεν το ποθούμενον. Τον δε μακάριον θύρισον έβαλουν εις ξύλινον κυβότιον και βασανίζονται επί ώραν πολλήν οι Δήμοι, Σαβήνος και Βιτάλιος να τον πριονίσουν, αλλά δεν είναι δύνατο διότι το πριόνιον απόλυσε την κοπτική του δύναμη και ποσός δεν έκοπτε, ευάρυνε δε τόσον, ώστε εχύνεται ο υδρός. Μάλιστα δε αυτή η ξύλινη θήκη γίνηξε μόνη της και εξήλθεν ο Άγιος, ώστις εξεύρεν ότι ήλθεν η ώρα να υπάγει προς του ποθούμενον, επίησε προσευχήν προς αυτόν λέγον: «Ευχαριστώ σοι Κύριε Ιησού Χριστέ και δώσε μου την ανάπαυση». Ταύτα υπόν και ποιήσα στο σημείο του Σταυρού εις όλον το σώμα του, παραδίδει την μακαρία του ψυχήν εις χείρας Θεού, εν ειρήνη αταράχος, ακούσαστε και φωνήνουν ανώθεν, η οποία εφανέρωνε εις αυτόν
τα ετοιμασμένα αγαθά δι' αυτόν ως οικονόμησεν η άρητος χάρις του Θεού, δι' να φανεί ότι ενίκησε ο τύραννος των αθάνατων και αυτόν υπήρχε. Ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομε το φως το αληθινό, ανελάβουμε πνεύμα εμποράνιον, εύρωμε πίστην αληθήν αδιαίρετον, θριάδα προσκυνώντας, ας τη χαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Σε Κύριε δόξα Σύ. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξώσεις ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθωτόμεσον ημών την οδό στήριξον το φόβο σου, πάντως φρούστε ζωή ημών ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και εσείς εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντως στον Αγίο να μην. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθουμε, Κύριο δεηθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγία ευλόγησον. Ευλογώντας, ευλογώντας, Κύριε και αγιάζον, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύς σου, της άκουσιν ημών το στρατό και πάντη το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο ρημαντέλειο, άνωθεν εις τι καταβαίνω, εξού του Πατρός το φώτο, και σε την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Την εξαστέ λεγόν μαρτύρων φάλαγγα άσματον άνθεσιν ανεφημίσομεν ως καθαιρέτος του εχθρού και στήλους της ευσεβίας δίσον και φιλήμωνα και στερών Απολώνιων αριανών καλλινικών και των ένδοξων λευκείων αυτή γαρουρανίων χαρίτων πισεύους
Σεραφή μετά τη οικογένεια, Ιερέως Γεώργη μετά τη οικογένεια, Χρυσάντος Εμμανουήλ Αθανασίου, Εμμανουήλ Λουκίας Μελίνας Παρασκευής, Ιωάννου Ειρήνης και Χαρίκλειας, υγείας και βοηθείας, πέρα αυτών υπομέ. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσα πόλη και χώρα από οργή δημολυμοσίσμου κατά παντισμού πυρός μακέρας, επιδρομής αλλοφύλων εκείνη πολέμου και φνίδιου θανάτου και υπέρ του είναι αναμβλήνη και διάλεξο γενέστων καθόλων και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψουν και διασκεδάσουν πάσαν οργή και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτοαπειλής και ελεήσε ημάς. Δεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησος των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γεννού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου τας κεφαλάσιμων και Κυρίων κλείνει. Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες υπέρ προκειμένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου προστασίες των Τιμίων Θεών από ουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσίες των Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξου επανεπίμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης
και πάντων των Αγίων της ημέρας, όν και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον τη δέηση ημών, δώρησε μη την άνθρωπο παρακομάντων ημών, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετάσσουν ευλογημένη. Στου πέντε άρτου εντιαίρημων και του εξ αυτών πέντε τη χιλίου άντρα γορτάσεω, αυτό ευλόγησον και του άρτου του τουσίτων, των ίνων και το έλιον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη πόλη εν τη σύγχυ των ορταζόντων, και το κόσμο σου απαντή, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου Αγία Σόμ, ότι σύ ευλογών αγιάζουν πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλουσίεπτον κεύσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες τον Κύριον που κελατοθήσονται παντός αγαθούν. Λασίευτοχεύσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες τον Κύριον που κελατοθήσονται παντός αγαθούν. Λασίευτοχεύσαν και πείνασαν δε εξητούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθό. Την εξαστέλεχον μάρτυρον φάλαγγα ασμάτων ανθεσίν ανεφημίσομεν ως καθαιρέτος του εχθρού και στήθους της ευσεβή. Θύρσον και Φιλήμωνας και στερών Απολλώνιων Αριάνων Καλλινικών και των έντοξων Λεχίων Αυτήγαρων Ανίων Χαρίτων Κόσμων πυρσέ. Το πνεύμα των δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπασον, φυλάσσον αυτήν στη μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Σύ ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τα σωδήνα λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να πασώ. Εν ηγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η
ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεμεθά σε πάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέραν απαύσεις της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ευαγγέλου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν παν πλημέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξε την ψυχήν αυτού, εν θα ειδίτια να πάβατε τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεστον αυτό αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεί και θα ήμουν τη σώμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός το πνευμά και πας σαρκώσω το θάνατο καταπατήσω στο δε διάβολο καταργήσως και ζωή το κονδροϊσάμενο σε αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Ευαγγέλου. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπαμε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και σαν αμότο παρ' αυτού πράκτην λόγο έργο διανοίας αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι καθ' άνθρωπος ζήσε και έχω αμαρτήσει εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθώμε ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και μακαρία ανάπαυσης του κοιμημένου δούλου σου Ευαγγέλου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με εσύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθώμεν ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και μακαρία ανάπαυση του κοιμημένου δούλου σου Ευαγγέλου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω με εσύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων Κυρίου δεηθώμεν ότι εσύ ανάσταση στη ζωή και μακαρία ανάπαυση του κοιμημένου δούλου σου Ευαγγέλου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου μνήμη εξομακάς και εμνηστέ αδελφοί ημών. Αιωνία σου μνήμη εξομακάς και εμνηστέ αδελφοί ημών. Αιωνία σου μνήμη εξομακάς και εμνηστέ αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού. Εφημάστε αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και ζωδόπου τάφου, προστασίας των τιμίων, θείων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και σίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων της ημέρας, ον και την Ιεράν Θεία μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ημάς δε λέησε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μόν Θεό. Ημάς Κύριε
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και τα δικά σας έτη να είναι και πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα από το δεύτερο σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων, από το παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου. Εδώ από κάτω είναι η Φάτνη, ένα σπήλαιο που οδηγεί κάτω στην Φάτνη, των Αγίων Ισιδώρων, στη ζεστασιά, στη ζεστή σπηλιά των Αγίων Ισιδώρων. Είμαι συγκινημένος σήμερα. Από το πρωί μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ξαναδείτε όλα αυτά τα οποία έδειχναν σήμερα ο πατήρ Παύλος με τον Χαράλαμπο, το δόκιμο μοναχό, που έδειχναν το ναό να τρέχει όλος ο Γολγοθάς, να είναι πλημμυρισμένη με νερά η μισή και πλέον εκκλησία, το ιερό, αλλά και αυτός ο χώρος που οδηγεί προς το ιερό. Και είμαι συγκινημένος, ξέρεις γιατί, πάτερ Παύλο, που είσαι από τους παλαιότερους, εδώ μάλλον ο παλαιότερος από τους παλαιότερους, ότι τα πρώτα χρόνια ήταν ακόμα πολύ περισσότερο το νερό, έτρεχαν καταράκτες το νερό καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα που είχε και περισσότερες βροχές. Και βέβαια θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό, ότι όταν ήταν στην εκκλησία μας 3-4 άνθρωποι, μέσα σε αυτούς ήταν και η κυρία Σιμίνα. Ο Θεός να την αναπαύσει, έφυγε πριν από λίγο διάστημα, σε μεγάλη ηλικία, με αγαπούσε πάρα πολύ και εγώ, και πρεσβεύει από τα ουράνια. Κάποια στιγμή λοιπόν έβρεχε ο Θεός, στεκόμουνα στην ωραία πύλη και εκείνη την ώρα είπα με τα φόβου Θεού, με το Άγιο Ποτήριο. Ακούω ένα μπαμ, μπαμ, αμάν, λέω, τι έγινε. Βλέπω την κυρία Σιμίνα, ερχόμενη από το ψαλτήρι, εκεί που ψέλνει τώρα ο πατήρ Σταύρος, γεμάτη η εκκλησία νερό, και έρχεται σιγά σιγά και μου λέει, πάτερ, θέλω να κοινωνήσω. Ακλείσε την ομπρέλα, της λέω. Μου λέει, πάτερ, όχι, την έχω την ομπρέλα για να σκεπαστεί το Άγιο Ποτήριο για να έρθω να κοινωνήσω. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή, και όταν η Θεία Κοινωνία, μέσα στη Θεία Κοινωνία, έπεφτε το νερό του Θεού, το νερό της βροχής. Ήταν τέτοια η χάρη, τέτοια η ευλογία, όπου εκείνη τη στιγμή συγκινήθηκα τόσο πολύ και δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου και του λέγω, Κύριέ μου, εσύ γεννήθηκες σε ένα σπήλαιο, γιατί δεν βρέθηκε ούτε ένα κατάλημα να σε φιλοξενήσει. Αυτή την ώρα εσένα σκέπτομαι και σε ευχαριστώ που με αξίωσες να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το ιερό σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων, για να μου διδάσκει την ταπείνωση, την αγάπη σου και το έλεος σου. Σήμερα διάβαζε ο αγαπημένος μας δικηγόρος και σε λίγο πάτερ Αριστίδης, διάβαζε τους μεγαλομάρτυρες, τον Άγιο Θύρσο και όλη την παρέα του. Τελικά, για να σώσεις την ψυχή σου, δεν τη σώνεις την ψυχή σου έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Δεν γίνεσαι Άγιος έτσι όπως εμείς νομίζουμε. Γίνεσαι Άγιος όταν μαρτυράς για το Θεό, όταν προσφέρεις θυσία στο Θεό, όταν χύνεις το αίμα σου για την πίστη σου και το Θεό. Δεν είναι εύκολο να κερδίσουμε την ψυχή μας. Όπως μου έλεγε κάποια ψυχή, πάτερ, πάτερ, την ψυχή σου κοίταζε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας την ψυχή. Αν είμαστε καθαροί, αν έχουμε πνεύμα καθαρό, αν έχουμε ψυχή καθαρή, αν έχουμε σώμα καθαρό, αν έχουμε αυτή την πίστη την οποία μας διδάσκει το Ιερό Ευαγγέλιο και η χάρη του Χριστού. Ξεχύλισε σήμερα η ψυχή μου και έφτασε μέχρι τα ουράνια, ευχαριστώντας το Θεό και τον Τίμιο Σταυρό, που διάλεξε να με οδηγήσει σε αυτή την εκκλησία και να φιλοξενείται σε αυτό το φτωχό και ιερό σπήλαιο των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο να λειτουργείς
να ακούς το νερό της βροχής, να μην ακούς όλα αυτά τα οποία λέει το στόμα μας και κάνουμε πράξεις δια του στόματό μας, να μην ακούμε τι λαλεί το στόμα μας και πώς λαλεί το στόμα μας. Αλλά είναι πολύ ωραίο σήμερα που είμαστε ακριβώς 3 άτομα, 4 άτομα κάτω ακόμα και στο κομπιούτερ, ο πατήρ Σταύρος, ο πατήρ Παύλος, ο Αριστίδης και ο Χαράλαμπος, και φτιάχνουμε μαζί με τον Γεώργιο ο ένας από εδώ και από εκεί τους γουβάδες για να γίνει σήμερα η Θεία Λειτουργία. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως, γιατί μέσα από αυτή τη χαρά της εργασίας μέσα στην Εκκλησία, και ότι δεν τα περιμένουμε όλα να είναι όλα όμορφα, ωραία και απλά, αλλά ελάτε να δείτε την Αγία Τράπεζα που τρέχει από πάνω το νερό της βροχής και ποτίζει και λούζει την Αγία μας Τράπεζα. Για φανταστείτε τι ευλογία είναι αυτή. Χάρηκα ιδιαιτέρως, πετάω στα σύννεφα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν είναι όλα τακτοποιημένα, όπως βλέπετε. Δεν είναι όλα φτιαγμένα. Δεν υπάρχουν χρυσά ή ασημένια. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά από αυτό που ευχαριστώ τον Θεό είναι ότι υπάρχει αυτός ο βράχος, ο μαυρισμένος βράχος, αυτές οι πετσετούλες για να σκουπίζουν όλα αυτά τα νερά που τρέχουν, τα καντήλια μας που είναι γεμάτο από έλαιο αλλά και από το νερό της βροχής, και οι πετσέτες που σκεπάζουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα και αυτό το ευλογημένο νερό που μας το στέλνει ο Θεός σε αυτήν εδώ την Εκκλησία της ευλογίας των Αγίων Ισιδώρων. Ξέρω ότι πολλοί τούτη την ώρα θα είσαστε πολύ συγκινημένοι. Ξέρω ότι πολλοί τούτη την ώρα θα κοιτάζετε άφωνοι και θα συγκρίνετε πολλά πράγματα. Ξέρω ότι αυτή την ώρα κάποιοι θα προσεύχεστε. Ξέρω ότι αυτή την ώρα κάποιοι θα μου δίνετε πολλές ευχές και θα προσεύχεστε και για τη δικιά μου την ψυχή. Ξέρω ότι αυτή την ώρα κάποιοι από εσάς θα έχουν σκύψει το κεφάλι τους χαμηλά και θα έχουν σταματήσει να πίνουν τον καφέ τους ή το νερό τους, γιατί θα σκέπτονται που εγεννήθη ο Χριστός, σε ένα σπήλαιο, σε ένα ταπεινό σπήλαιο. Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός και ήρθε και ο Χριστός μας σε αυτό εδώ το σπήλαιο να κατοικήσει. Ακούω μια φωνή μιας κυρίας που λέει, και αν θέλει να μας το γράψει. Την ακούω τώρα. Μη κλαις παππούλη μου. Δεν κλαίω από λύπη, όμως κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, γιατί θέλω να σας δείξω τα ενδόψυχα της καρδιάς μου και της ψυχής μου. Παπασταύρο μου, εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κάτι κρυφό από κανέναν άνθρωπο, που πολλοί άνθρωποι υπόγεια μαστιγώνουνε ο ένας τον άλλον και υπόγεια κουτσομπολεύουν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό έχω το πρόσωπό μου καθαρό, γιατί όπως με βλέπετε έτσι είμαι και έξω όταν βγω, έτσι είμαι και μέσα όταν λειτουργώ, και κλαίω και χαίρομαι και περπατάω και πηδάω και κάνω σαν μωρό παιδί, γιατί αισθάνομαι ότι η καρδιά μου πέρα ως πέρα είναι δοσμένη το Θεό, και ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου και γνωρίζει και τη δικιά μου την καρδιά και την ψυχή. Ακούτε το νερό, παιδί μου, ακούγεται? Ακούτε τι ωραία. Το νερό, δεν λέμε ότι όταν ανοίξαμε τη βρύση
ή όταν ανοίξουμε ένα συντριβανάκι και ακούμε το νερό της βροχής ή τα ενιδρία που έχουμε στα σπίτια μας με τα ωραία ψαράκια και ακούμε αυτό το νερό, μας γαλινεύει, μας κάνει να νιώθουμε, αλλά και να ξεχνάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει ο καθένας άνθρωπος. Η Εκκλησία μας των Αγίων Ισιδώρων παρουσιάζει κάτι το διαφορετικό. Από τη μία πλευρά τη Θεία Λειτουργία, την κατάνοιξη, την απλότητα. Από την άλλη το Ιερό Σπήλαιο. Από την άλλη την τοποθεσία Του. Από την άλλη το καλοκαίρι όταν λειτουργούμε έξω στο εικονοστάσιο του Χριστού. Από την άλλη παρουσιάζει το χειμώνα, όταν βρέχει έξω και βρέχει και μέσα. Αλλά υπάρχει μία διαφορά, παιδί μου γλυκό, ότι έξω βρέχει το νερό της βροχής και ποτίζει τη φύση και μέσα βρέχει το νερό το πνευματικό και ποτίζει όλους εμάς που ζητάμε την πνευματικότητα και τη χάρη αυτή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και εχθές που βγήκα έξω και στάθηκα με την ομπρέλα, αλλά και σήμερα σε αυτή την όμορφη Θεία Λειτουργία που από το πρωί έδειχνε η κάμερα το πώς λειτουργούμε εμείς εδώ, πώς οι πατέρες είναι εδώ και κάνουμε το παν για να μεταδοθεί ολοζώντανα η Θεία Λειτουργία, πώς εμείς μπορούμε να νιώθουμε ευχάριστοι σε αυτόν εδώ τον Ιερό Ναό. Γράψετε αν θέλετε τις εντυπώσεις σας, τις χαρές σας, τις ευλογίες σας. Γράψετε μας αν θέλετε για τη σημερινή μέρα και τη χθεσινή που βγήκαμε έξω ενώ έβρεχε. Γράψετε μας πώς νιώσατε σε αυτό εδώ το Ιερό Σπήλαιο, στη σημερινή Θεία Λειτουργία. Γράψετε μας ό,τι η καρδιά σας έχει και ό,τι η καρδιά σας έχει και επιθυμεί. Βρέχει ο Θεός και χαμογελάει ταυτόχρονα, βλέποντας τον πατερούλι να χαμογελάει. Είναι σαν να βλέπεις το Θεό να σου χαμογελάει. Πολύ σας ευχαριστώ. Πόσο πολύ σας αγαπάμε όλους. Ακόμα και η βροσκή έχει τη μελωδία των αγγέλων, την ευχή σας και την ευλογία του τιμίου και ζωοποιούς σταυρού να έχουμε. Ευλογημένο ξημέρωμα υπό τη σκέπη της γλυκιάς Παναγίας. Σας ευχαριστούμε. Ευλογημένα μας πατερούλη, ομόρφινες και την βροχή, πρόσεχε μόνο μην κρυώσεις. Σε έχουμε ανάγκη να σε ακούμε άξιος. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογημένες ομιλίες. Είναι μεγάλο το έργο σου. Γλυκύτατοι πατέρες των Αγίων Ισιδώρων, γεια σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συντροφιά που χαρίζεται και στο δικό μου σπιτικό με τις ωραίες θείες λειτουργίες και τις αγγελικές ψαλμωδίες σας. Ο Ευεργέτης και Σωτήριος Τίμιος Σταυρός να σας χαρίζει υγεία, χαρά και να σας ενισχύει συνεχώς στο λειτουργήμά σας και στις διακονίες σας. Πατέρα Δημήτριε, σας στέλνω με πολύ αγάπη τις εικονίτσες με τους αγαπημένους μου Αγίους που ζωγράφισα για να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Τίμιο Σταυρό που μου έδωσε γρήγορη ανάρρωση μετά από ένα τροχαίο που είχα, αλλά και εσάς που είστε στην καρδιά όλων μας παρηγοριά, χαρά και αγαλίαση. Σας ευχαριστώ. Μια πολύ γλυκιά καληνύχτα και καλημέρα σε όλους τους πατέρες. Και είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο μεγάλος και θαυματουργός, ο δικός μου Άγιος, ο Άγιος Δημήτριος.
μας χωρίζει, παιδί μου, η βροχή. Αλλά η βροχή ποτέ δεν χωρίζει κανένα. Αλλά δίνει μόνο αγάπη στους ανθρώπους. Γιατί όταν λούζεται ο άνθρωπος από την πνευματική βροχή και όχι μόνο, τότε υπάρχει ο Θεός. Και για σκέψου, παιδί μου, αν βγεις έξω στον δρόμο τώρα και βροχείς και γίνεις μουσκεμα, θα πας στο σπίτι σου και θα αλλάξεις όλα σου τα ρούχα. Είναι μια παρομοίωση για να σου λέγει ο Χριστός. Βγάλε όλα τα παλιά που έχεις και βάλε όλα τα καινούργια. Και ακολούθησέ με. Και μία άλλη εικονίτσα, ο Άγιος Γεώργιος. Ωραίες ζωγραφιές μας κάνετε. Και άλλη μία πολύ όμορφη εικόνα, το εικονοστάσιο σας. Ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος, όπως τους Αγίους Αναργύρους, δεν χωρίζουν ποτέ. Αγαπητοί πατέρες, καλησπέρα γλυκέ μου Παπαδημήτρη, πατερούλη της καρδιάς μας, σε ευχαριστούμε που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που όλοι διανύουμε, εσείς στέκετε απτόητοι και μας δίνετε τόση δύναμη να συνεχίσουμε. Λέγομαι Όλγα και είμαι η μαμά του 15χρονου Κωνσταντίνου, που στις 9 Δεκάτου 2020 υπέστη ανακοπή στο σχολείο του. Σας είχα στείλει μήνυμα στις 5 Δωδεκάτου, ανήμερα του Αγίου Σάββα, και σήμερα σας γράφω ξανά, γιατί ένιωθα την ανάγκη να σας μιλήσω και να σας εκμυστηρευτώ κάτι που διαπίστωσα. Όπως σας προανέφερα, η περίοδος αυτή που διανύουμε είναι δύσκολη για όλους και ακόμα περισσότερο για μένα προσωπικά και την οικογένειά μου, μιας και το παλικάρι μας είναι καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι της εντατικής θεραπείας. Έχοντας την ανάγκη να βρω παρηγοριά, επισκέφτηκα μια μονή προκειμένου να αφήσω στη χάρη της Παναγίας μας λίγο λάδι για το καντήλι και ένα πρόσφορο υπεραγίας του παιδιού μου και όλων των ασθενούντων. Δύο φορές έκανα αυτή την κίνηση και τις δύο φορές εντελώς ξαφνικά και χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν καμιά αιτία, το παιδί ανέβασε υψηλό πυρετό. Είναι τυχαίο που συμβαίνει αυτό. Έπειτα από κάθε μας επίσκεψη στο μοναστήρι, το παιδί να ανεβάζει πυρετό. Είναι τυχαίο που όλες οι εξετάσεις του είναι καλές, αλλά ο πυρετός επιμένει. Επισκεφτόμαστε το παιδί. Όχι, Παναγία. Δύο φορές την ημέρα, λόγω της τραχιοστομίας που έχει, δεν μπορεί να μας μιλήσει παρά μόνο με τα μάτια. Κάθε φορά που του δείχνω την εικόνα του Σταυρού, το βλέμμα του παγώνει. Δεν ξέρω τι νιώθει, αλλά είμαι σίγουρη πως η ευλογία του Τιμίου Σταυρού και η σκέπη της Παναγίας μας τον έχουν σήμερα δίπλα μας. Άκουσα τις προάλλες την ομιλία σας πως θα πραγματοποιήσετε μια Θεία Λειτουργία για τα παιδιά που νοσούν από οποιαδήποτε ασθένεια. Σας παρακαλώ, όπως μνημονεύετε και το δικό μου τον Κωνσταντίνο μου, ανακοπή καρδιάς και ό,τι ζημιές έχουν τυχόν προκληθεί, εκ μέρους του Κωνσταντίνου και όλης της οικογένειάς μου, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Εύχομαι σύντομα να ανοίξουν οι εκκλησίες μας και να έρθουμε στον επίγειο παράδεισο των Αγίων Εισιτών. Ο Κωνσταντίνος, ο Τίμιος Σταυρός και ο παππούλης του. Εύχομαι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, να πάει ο Τίμιος Σταυρός και να αρχίσει η ανάρρωση, γιατί το Σάββατο θα κάνουμε το πρωί τη Θεία Λειτουργία για όλα τα άρρωστα μικρά παιδάκια που πάσχουν από οποιοδήποτε ασθένειες. Στείλτε δικούς σας που αυτές τις ημέρες θα διαβάσω και θα μελετήσω τα λαδάκια. Να πάρετε, να πάτε να τα σταυρώσετε. Είναι σαν να είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και κάποια από αυτά θα σηκωθούν. Κάποια θα καλυτερεύσουν. Και κάποιο μεγάλο θαύμα θα ακουστεί του Τιμίου Σταυρού. Είναι ζωντανός, παιδιά μου, η παρουσία του. Ακόμα και που δεν είναι κόσμος. Έχει να δείξει πολλά σημεία και πολλά θαύματα. Βρέχει ο Θεός νερό, βρέχει οι θεραπείες και ο Τίμιος Σταυρός. Και άλλη μία φωτογραφία. Έχουν κολλήσει και τα αυτά από παιδί μου από το νερό. Καλημέρα στην όμορφη Πάρο που μας παίρνουν τηλέφωνα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο όμορφο τζάκι που ανάψατε εχθές το βράδυ και ζεσταθήκατε όλη η οικογένειά σας. Καλημέρα Γεώργια, καλημέρα Κατερίνα μου. Με το όμορφο τζάκι, με το όμορφο σας τζάκι. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα σε όλη την Πάρο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Στα Χανιά, στην πατρίδα μου, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη, καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον Ελληνισμό που μας παρακολουθεί. Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νότιο Αφρική, Ταϊλάνδη, Ινδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ιταλία. Ενρίκο Μαρίνι, καλημέρα. Όπως λέμε, μποτζόρνο. Καθηγητής Πανεπιστημίου, παρακαλώ. Και μας παρακολουθούν από την Πολώνια της Ιταλίας και από άλλα μέρη της Ιταλίας, ο Ελληνισμός και όχι μόνο. Πολλοί καθολικοί μας παρακολουθούν και έχουν γίνει καλά, έχει κάνει πολλές θεραπείες ο Τίμιος Σταυρός. Πολλά σημεία και πολλά θαύματα που είναι καταγεγραμμένα στις σελίδες μας μαζί με τις ιατρικές αποδείξεις. Καλημέρα γλυκέ μου Σταυρέ και γλυκέ μου Χριστούλη. Δέξου την αγάπη μας όλων εμάς που σε παρακολουθούμε και που σε αγαπάμε. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους τους ευεργέτες, σε όλους τους προσκυνητές, σε όλους εσάς που ακούτε κάθε μέρα, πρωί βράδυ της ακολουθίας και της Θείας Λειτουργίας. Το βράδυ πανηγυρικός εσπερινός με τα παρακλήσεως και αύριο η Θεία Λειτουργία είναι του Αγίου Ελευθερίου. Ας ελευθερώσει ο Άγιος Ελευθέριος τον καθένα από μας. Καλημέρα στους ευλαβείς και άξιους δημοσιογράφους που μας αγαπάνε και που μας στηρίζουν από όλα τα μεγάλα και τα μικρά κανάλια. Δεν θα ήθελα να πω ένα ξεχωριστό καλημέρα στον καθένα, αλλά έτσι απλά και ταπεινά λέω καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Νίκο,
Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλους, σε όλο το δημοσιογραφικό team, και επειδή έχω στην προσευχή μου έτσι κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους, αλλά και όλους τους φίλους δημοσιογράφους, έχω μόνο να πω καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ζήνα, καλημέρα Κλέλια, καλημέρα, καλημέρα Κρατερέ, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας δίνετε ζωή να σας παρακολουθούμε και χαρά, και εμείς από την Εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων σας δίνουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σας εύχομαι να έχετε ένα γλυκό πρωινό, ένα όμορφο καφέ. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό μεσημέρι, πάντα με το χαμόγελο, πάντα με την αισιοδοξία, πάντα με τη χαρά και πάντα προσκεκλημένοι στους Αγίους Ισιδώρους. Πάτερ, πώς θα έρθουμε? Μα τώρα είναι κλειστές οι εκκλησίες. Πώς μπορούμε να έρθουμε? Ελάτε, ελάτε, εγγραφείτε στη σελίδα των Αγίων Ισιδώρων. Εσύ, παιδί μου, γράφτηκες? Φυσικά, γράφετε και εσύ. Εγγραφτείτε, λοιπόν, στη σελίδα των Αγίων Ισιδώρων. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά. Ο Θεός μαζί σας, μαζί μας. Καλή σας ημέρα, με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα σας. Πώς αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Γάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνιος. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. See you.